Θα μείνουμε στην πολιτική και θα περάσουμε στην διεθνή επικαιρότητα τώρα. Να δούμε μια σειρά θεμάτων που αφορούν έμεσα ή και άμεσα την χώρα μας. Θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε στο σημείο αυτό με τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα, καθηγητής γεωπολιτικής στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ τον χρόνο σας. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα. Το πολιτικό προσκήνιο είναι ότι έχει ανακοινωθεί από τον κύριο Ερντογάν η ημερομηνία των εκλογών. Φαίνεται πως στα εσωτερικά της Τουρκίας οι σχέσεις με τη χώρα μας δεν είναι στην πρώτη προτεραιότητα. Η οικονομία προφανώς και είναι. Από την άλλη, όμως, συνεχίζονται και οι προσπάθειες της Τουρκίας για δική της αναβάθμιση των εξοπλιστικών της. Είναι οι κινήσεις του κυρίου Ερντογάν αποτέλεσμα στρατηγικής, είναι στριμωγμένος ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία ως προς τα εξοπλιστικά? Ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι η γνώμη σας? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία δίνει τεράστια έμφαση σε ένα αυτοκρατορικό της μέλλον. Οπότε και μεγάλο κομμάτι της εσωτερικής της πολιτικής βασίζεται πάνω σε αυτό. Κομμάτι αυτής της αυτοκρατορικής πολιτικής είναι και μια εξαιρετικά επιθετική πολιτική εναντίον της Ελλάδος. Οπότε είναι όχι μόνο ο Ερντογάν αλλά όλο το κομματικό σύστημα της Τουρκίας δίνει έμφαση σε μια πολύ επιθετική εθνικιστική ρητορική εναντίον της Ελλάδος. Ωστόσο θα πρέπει να ξεφύγουμε από την λογική, την επικίνδυνα παραπλανητική λογική, ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να είναι προσωρινό, δηλαδή ότι μετά τις εκλογές θα πάψει να υπάρχει θέμα. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Η τουρκική, όχι απλώς επιθετικότητα, η προσπάθεια της Τουρκίας να ακροτηριάσει γεωπολιτικά την Ελλάδα είναι δομικό στοιχείο του τουρκικού κράτους πλέον. Οπότε, ανεξαρτήτως των εκλογών, εμείς θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για μια εποχή μεγάλης παρατεταμένης μάλλον έντασης και επιθετικότητα των διεκδικήσεων από πλευράς της Τουρκίας. Να θυμίσουμε ποιες είναι οι αντικειμενικές βλέψεις, ποιοι είναι οι στόχοι της Τουρκίας και τι από αυτά θα συζητούσε ενδεχομένως η Ελλάδα, που θεωρητικά είναι μόνο ένα αντικείμενο κουβέντας που θα επέτρεπε η χώρα μας με την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, εμείς υπό φυσιολογικές συνθήκες, εάν είχαμε απέναντί μας μια φυσιολογική χώρα και είχαμε μια φυσιολογική διαφορά, αυτή θα ήταν ο προσδιορισμός της ΑΟΣ κατά βάση. Αυτό. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι εκτός συζήτησης. Γι' αυτό πρέπει να κατανοήσουμε κάποια στιγμή ότι δεν έχουμε απέναντί μας μια φυσιολογική χώρα. Δεν είναι δηλαδή η Τουρκία, δεν μας ζητάει να συμβιβαστούμε σε κάποιο τομέα. Η Τουρκία ουσιαστικά ζητάει από την Ελλάδα να πάψει να υπάρχει ως κανονική χώρα. Γιατί δεν μπορεί να μας έχει επιβάλει ουσιαστικά δια της απειλής πολέμου να μην επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, τη στιγμή που αυτό αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδος βάσει του διεθνούς δικαίου και να είμαστε η μόνη χώρα στον πλανήτη που να μην το πράττει. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Επίσης η Τουρκία δεν λέει ότι η ΑΟΣ της Ελλάδος είναι μικρότερη από αυτή που διατείνεται η Ελλάδα ότι είναι. Όχι, λέει ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν ΑΟΣ, δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Τα θεωρεί δηλαδή μηδενικά, σαν να μην υπάρχουν, σαν να είναι στον πάτο της θάλασσας. Ό,τι κάνει η Κίνα στη νότιο Ινδική θάλασσα που εφευρίσκει νησιά εκεί που δεν υπάρχουν, η Τουρκία κατά κάποιο τρόπο βυθίζει τα ελληνικά νησιά. Οπότε δεν έχουμε απλώς διεκδικήσεις. Έχουμε μια άτυπη πολεμική συμπεριφορά από πλευράς της Τουρκίας που απασκοπεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα προτεκτοράτο της και να αντιθέσει εκτός του διεθνούς δικαίου. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης. Εάν ήταν μόνο το θέμα της ΑΟΣ, φυσικά θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, είτε να πάμε κάποια στιγμή στα διεθνή δικαστήρια, όπως πήγε ο Καναδάς με τη Γαλλία, ας πούμε, για την ΑΟΣ των Σεν Πιέρ και εν Μικελόν στις ακτές του Καναδά, και θα τελειώνει η υπόθεση. Λοιπόν, αλλά δεν είναι έτσι. Η Τουρκία διεξάγει εναντίον της Ελλάδος ένα ολοκληρωτικό, άτυπο με ένα ολοκληρωτικό πόλεμο δε. Μιλήσατε για τρίτη φορά σε λίγα λεπτά για πολεμική στάση, για άτυπο πόλεμο. Επομένως, η κουβέντα πηγαίνει στα εξοπλιστικά και τις προσπάθειες που κάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων. Θεωρείτε πως είναι έξυπνες οι κινήσεις του κυρίου Ερντογάν ή, όπως είπα στην αρχή της κουβέντας μας, λειτουργεί υπό καθεστώς πίεσης? Κοιτάξτε, στα εξοπλιστικά η Τουρκία έχει εγκλωβιστεί σε αυτή τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι μια σύγκρουση, εν πάση περιπτώσει, και με στοιχεία
όχι θετικά, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκρούονται μεν με την Τουρκία, αλλά προσπαθούν ταυτοχρόνως να την ξαναρημουλκίσουν προς την ατοϊκή τροχιά. Οπότε όλα τα ζητήματα όπως είναι η αγορά νέων μαχητικών F-16 και ο εξυγχρονισμός των υπαρχόντων, που είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα εξοπλιστικό από τα μεγαλύτερα στον κόσμο μαζί με το πακέτο των όπλων, αποτελεί διαπραγματευτικό χαρτί και για τους μεν και για τους δε. Ναι. Το βασικό όμως για την Τουρκία, και αυτό που πρέπει να μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία, είναι ότι έχει αναπτύξει δικά της οπλικά συστήματα και συνεχίζει να το κάνει με γρήγορους ρυθμούς, με αποτέλεσμα στο κοντινό μέλλον, σε μερικά χρόνια δηλαδή, να υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε απέναντί μας ένα τουρκικής κατασκευής οπλοστάσιο από ρομποτικά αεροπλάνα διαφόρων διαμορφώσεων, ρομποτικά σκάφη επιφανείας, πυραυλικά συστήματα διαφόρων διαμορφών τύπων και διαμορφώσεων, που θα αποτελούν ένα είδος ασύμμετρης απειλής στρατηγικού χαρακτήρα για την Ελλάδα, τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις όσο για τις πολιτικές υποδομές. Επίσης είναι σημαντικό ότι η Τουρκία αναπτύσσει οπλοστάσιο πρώτου πλήγματος, δηλαδή η βαλιστική πύραυλη της Τουρκίας που τους αναπτύσσει εδώ και δεκαετίες, ο Ταϊφούν αυτός ο περιβόητος ήταν απλά το τελευταίο βήμα σε αυτή την προσπάθεια, έχει ικανότητες, είναι μάλλον σχεδιασμένο για να κάνει πρώτο πλήγμα, ευνηδιαστικό. Όταν λοιπόν ακούμε τον Ερντογάν να λέει αυτά τα κομικά περί «θα έρθουμε νύχτα», είναι ουσιαστικά και αυτές ενέργειες ψυχολογικού πολέμου που προετοιμάζουν μια κατάσταση. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η Τουρκία υπερτερεί στρατιωτικά ενάντια της Ελλάδος. Ούτε αυτή τη στιγμή υπερτερεί, ούτε στο κοντινό μέλλον θα υπερτερεί. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι τομείς που πρέπει να μας προβληματίσουν πάρα πολύ. Να κλείσουμε με αυτό που αναφέρατε για το ότι προετοιμάζουν μία κατάσταση. Ποια κατάσταση είναι αυτή κατά τη γνώμη σας, μιας και είπατε ότι οι εκλογές στην Τουρκία δεν θα φέρουν αλλαγή στην στάση της απέναντι στην χώρα μας. Άρα, τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι διεξάγει, θα επιμείνω σε αυτό, δεν είναι κάποιο ρητορικό σχήμα. Διεξάγει ένα είδος άτυπου πολέμου. Ουσιαστικά αντιγράφει την κινέζικη πρακτική, αυτό που λένε οι Κινέζοι ειδικοί, το έχουν πει, το δόγμα των τριών πολέμων, που είναι παρανοϊκή ανάγνωση του διεθνούς δικαίου, πληροφορικός και ψυχολογικός πόλεμος και απειλή πολεμικής δράσης. Λοιπόν, αυτό λοιπόν κάνουν οι Τούρκοι με σκοπό κάποια στιγμή να μας σύρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποδεχτούμε ότι θα πάμε να συζητήσουμε θεμελιώδη θέματα ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, όπως είναι τα 12 ναυτικά μίλια, όπως είναι η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και μια σειρά από άλλα. Εάν εγκλωβιστούμε σε αυτή τη λογική, τότε θα συζητάμε για το ποια κομμάτια θα κόψουμε από τις άρκες της χώρας, για το πόσο θα πάψει να υπάρχει το ποσοστό της εθνικής κυριαρχίας που θα πάψουμε να έχουμε για να εξευμενήσουμε την Τουρκία. Εάν το κάνουμε αυτό το πράγμα, οδηγούμαστε σε έναν ολισθηρό κατήφορο. Και η αποφυγή του εγκλωβισμού είναι μέσω εξοπλιστικών, μέσω διακρατικών σχέσεων? Κοιτάξτε, οι εξοπλισμοί γίνονται. Αυτή η κυβέρνηση, σε αυτά που τις πιστώνονται, είναι ότι έχει κάνει σοβαρά βήματα, όπως επίσης και στις διακρατικές σχέσεις. Αλλά το βασικότερο είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο, που είναι και η σημαία μας, και να επιβάλλουμε το διεθνές δίκαιο. Γιατί το διεθνές δίκαιο επιβάλλεται από τα ίδια τα κράτη. Και το πρώτο και κυριότατο και σημαντικότερο βήμα, κατά την άποψή μου, που πρέπει να γίνει αργά ή γρήγορα, και γρήγορα, είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Μετρώντας το ρίσκο βέβαια της αντίδρασης Τουρκίας, αλλά θα είναι η μόνη, κατά την άποψή μου, λογική επιλογή για να φρενάρουμε την Τουρκία και κάποια στιγμή να δούμε πώς μπορεί να ισορροπήσουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ τον χρόνο σας. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.